Αν ανασύρω από την ποιητική σταθολογία του παρελθόντος δηλώσεις σχετικά με διαδηλώσεις και πορείες, θυμάμαι δηλώσεις περί ανάγκης απαγορεύσεων για να μην κλείνει το κέντρο, περί περιορισμού, περί πεζοδρομίων κλπ. Σωστά. Διερωτώμαι, ακούστε με λίγο. Εχθές ήταν Πέμπτη. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Και περίπου επί 6 ή επί 8 ώρες υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που διεκδικούν τη διατήρηση των εργασιών τους να έχουν κλείσει συνολικά το κέντρο της Αθήνας. Και εσείς να συμμετάσχετε ως μπροστάρης. Εχθές η αγορά δεν πειράχτηκε. Διερωτώμε. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος τον οποίο ετοίμαζε η Νέα Δημοκρατία και τον οποίο υποστήριζα έλεγε ότι αν η διαδήλωση είναι κάτω των 100 ατόμων. Εντάξει, ναι, καλά, μην πάμε. Πριν από εσά τα έχει πει ο Νίκο. Μιλήστε μας για να κλείσουμε με αυτό, γιατί χθες είναι η παρουσία. Εχθές η αγορά δεν πειράχτηκε. Ναι. Φυσικά και πειράχτηκε. Εμείς ποτέ δεν είπαμε από την Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις στη Λίβδιν. Όταν λοιπόν 4.000 οικογένειες κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο, εκτός αν θεωρείτε, κύριε αγαπητέ Βασίλη, αν θεωρείς, ότι αν κάποιος μείνει άνεργο σήμερα, αυτό είναι μια καλή ιδέα για την οικογένειά του και μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Η λογική των 2 μέτρων και 2 σταθμών. Βασίλη, δεν είναι 2 μέτρων. Φυσικά γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Φυσικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να γίνονται διαδηλώσεις. Τονίζω, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όχι κάθε μέρα. Μάλιστα. Και φυσικά η ιδέα του να χάσουν τη δουλειά τους 4.000 άνθρωποι εξαιτίας του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη και της ιδεοληψίας του είναι μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση. Μάλιστα. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε μαζί με τους εργαζομένους, με τους εργάτες, με τους μεταλλορύχους, οι οποίοι μάχονται για το πιο βασικό τους δικαίωμα. Κύριε για να έχουν εργασία, κύριε Μπεσκένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε